Βλέπετε Αντένα. Τζιπ πυρηνοφέρετρο για δύο αδέλφια στην καρδιά της Αθήνας. Καταστηματάρχη σκότωσε τσιγκάνο που πήγε να τον ληστέψει. Οι μεγαλέμποροι των ναρκωτικών στον Εύρο. Αμέσως τώρα αρχίζουν τα νέα του Αντένα. Και τώρα τα νέα του Αντένα. Με το Θοδωρή Δρακάκη και την Τζέλα Παυλάκου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανεβαίνει ο πολιτικός πυρετός την εβδομάδα που μας έρχεται. Την Τρίτη ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε την έκθεση Κουεγιάρ για το Κυπριακό που ρίχνει ευθύνες στην Τουρκία. Σύντομα η κυβέρνηση θα προκαλέσει συζήτηση στη Βουλή για τα εθνικά θέματα και κυρίως για το Κυπριακό. Φωτιά στο Τσέρνομπιλ, μην ανησυχείτε, λένε οι ειδικοί. Περίεργος επισκέπτης αναστάτωσε την Αγία Παρασκευή. Τραγικό θάνατο βρήκαν τα ξημερώματα δύο αδέλφια σε τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας, στην διασταύρωση των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Σόλωνος. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Παπαναγιώτου και της Νικόλη Βαδάρη. Νεκροί είναι οι αδερφοί Στέλιος και Ηλίας Γιαννακόπουλος, 21 και 26 χρόνων από τον Μπραχάμι. Επέβαιναν και οι δύο στο τζιπ που οδηγούσε ο νεαρός φίλος τους, Νίκος Αραντουλάκης, ο οποίος όμως δεν έπαθε τίποτα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Τμήμα Τροχαίων Ατυχημάτων, το τζιπ που εκείνη το επί της Βενάκη συγκρούστηκε με το γιοταχή που ερχόταν από τη Σόλωνος, όταν ο οδηγός του παραβίασε τον παλόμενο σηματοδότη. Στη συνέχεια το τζιπ έπεσε πάνω σε μια τσιμεντένια κολόνα και έπιασε φωτιά. Ακολούθησε έκρηξη που προκάλεσε ζημιές στα τζάμια των γύρω καταστημάτων και τραυμάτισε σοβαρά δύο ακόμη κοπέλες που επέβαιναν στο τζιπ. Τη 19χρονη Αργυρό Ασπιώτη και την 26χρονη Κατερίνα Μελεούνη. Τραυματίστηκαν επίσης οι δύο 19χρονοι επιβάτες του γιοταχή, ο οδηγός Ισίδωρος Πουλόπουλος και η Μαρία Ράπτη. Όλοι τους διακομίστησαν στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Εκεί έμαθε για το θάνατο των δύο παιδιών της η άτυχη μάνα τους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το μεσημέρι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, ιδιοκτήτης πρατηρίου τσιγάρων, ο οποίος σκότωσε χθες το βράδυ τον 22χρονο τσιγκάνο Γιώργο Αποστολόπουλο, όταν αυτός μαζί με συνεργάτες του πήγαν να τον ληστέψουν. Το θύμα και δύο συνεργοί του, οι οποίοι παραμένουν άγνωστοι, μπήκαν χθες βράδυ στο πρατήριο τσιγάρων του Παπαδόπουλου στην οδό Σοφοκλέους 257 στην Καλυθέα και με την απειλή κυνηγητικών όπλων ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη της εισπράξης της ημέρας. Στο κατάστημα βρίσκονταν εκείνη την ώρα 6 άτομα και όταν κάποιος αντέδρασε, οι επίδοξοι ληστές άρχισαν να πυροβολούν. Τότε ο Παπαδόπουλος πήρε ένα περίστροφο που είχε στο μαγαζί του και το έστρεψε κατά των τριών τσιγκάνων, σκοτώνοντας τον Αποστολόπουλο. Είμαι σε πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση. Όπως καταλαβαίνετε, λυπάμαι για όλα αυτά. Δεν έχω κάνει τίποτα επίτηδες. Ξαφνικά πέσανε τόσοι πυροβολισμοί. Είδα δύο ανθρώπους να πέφτουν κάτω. Ούταν είχαν έρθει στο μαγαζί για να τους πληρώσω. Ξαφνικά έγιναν όλα αυτά. Ο εισαγγελέας ποινικής αγωγής άσκησε σε βάρος του Παπαδόπουλου δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Παραπέμφθηκε στον 15ο τακτικό ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Συνήθως έστειναν καρτέρι στα θύματά τους στις λαϊκές αγορές του Χολαργού, της Αγίας Παρασκευής και του Παπάγου. Το πρωί συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο τη στιγμή που άρπαζαν μία τσάντα. Το ρεπορτάζ είναι του Βάιου Σύρου. Οι δύο τσαντάκηδες είναι ο 19χρονος Μιχάλης Μπασκάκης, οικοδόμος, και ο 18χρονος Αντώνης Κεπετζής, ελαιοχρωματιστής. Τον τελευταίο καιρό είχαν γίνει καταγγελίες για αρπαγές τσαντών και είχαν δοθεί τα χαρακτηριστικά τους στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής από γυναίκες που είχαν πέσει θύματά τους. Έτσι, οι αστυνομικοί, στείνοντας ενέδρα, τους έπιασαν επ' αυτοφόρο τη στιγμή που άρπαζαν την τσάντα της Κωνσταντίνας Μαραβέλη. Και οι δύο είπαν ότι έχουν μετανιώσει για τις πράξεις τους. Πόσες τσάντες έχεις αρπάξει? Δύο. Το έχεις μετανιώσει? Πολύ. Τους τελευταίους δύο μήνες είχαν αρπάξει 6 τσάντες από τις λαϊκές αγορές της Αγίας Παρασκευής, του Χουλαργού και του Παπάγου. Οι τσάντες περίχαν συνολικά 388.000 δραχμές. Ένας τρίτος τσαντάκιας πιάστηκε από αστυνομικούς στο Περιστέρι. Πρόκειται για τον Βασίλη Κρεμίδα, 35 χρόνων, πλανόδιο μικροπολιτή. Ο Κρεμίδας είχε αρπάξει σε παιδική χαρά την τσάντα του Χρήστου Ζαβού. Όταν όμως την άνοιξε και διαπίστωσε ότι δεν περιείχε χρήματα, σαν αληθινός τζέντελμαν του την επέστρεψε. Αυτό το κάνω για πλάκα, γιατί δεν το νιώσω. Για πλάκα το κάνω, σας λέω. Ναι, τώρα συνελήφθης. Αφού συνελήφθη, θα πληρώσω. Και οι τρεις παραπέμπτηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οργανωμένες συμμορίες λαθρεμπόρων ναρκωτικών δρούν στον Εύρο. Ποιες είναι αυτές, αλλά και τα ονόματα των αρχηγών τους, θα σας αποκαλύψουμε τώρα αμέσως. Η έρευνα είναι του Δημήτρη Σταυρόπουλου. Δήλοφο, Πίθιο, Αμόριο, Πετράδες, Νέα Βίσα.
περιοχές δίπλα στον Εύρο που οι λαθρέμποροι των ναρκωτικών γνωρίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή. Εκεί δρά ο αδίστακτος βαρόνος της ηρωίνης Χρήστος με διασυνδέσεις που φτάνουν από την Κωνσταντινούπολη μέχρι το Μιλάνο. Παρά τις ενέδρες της αστυνομίας, ο Χρήστος, που σπάνια εμφανίζεται στην Ορεστιάδα, καλυπτόμενος πίσω από την ετικέτα του εμπόρου, εξακολουθεί να παραμένει ασύλληπτος. Στις Καστανιές, η περιοχή ελέγχεται από 15 έως 20 Έλληνες λαθρεμπόρους από τη Νέα Βίσα, που παραλαμβάνουν την ηρωίνη από τους Τούρκους στην τοποθεσία Πράσινη Πόρτα και στη συνέχεια από την Αλεξανδρούπολη με τις αμαξοστοιχίες του ΟΣΕ την προωθούν προς βοράν. Νομός Εύρου, 200 μέτρα πιο πίσω το ποτάμι. Τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Τα σύνορα της Ασίας με την Ενωμένη Ευρώπη. Από εδώ περνάνε οι μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών προς τη Γυραιά Ήπειρο. Μάνδρα, νησίδα, Πέταλο, ένα δεύτερο μέτωπο της μάχης κατά των ναρκωτικών. Αυτές οι περιοχές ελέγχονται από πομάκους λαθρεμπόρους. Αρχηγός τους, ο περιβόητος Χασάν Ι. Ιμπραήμ, που κλείνει συμφωνίες για τη μεταφορά ηρωίνης από την Ασία στην Ευρώπη, στην Κωνσταντινούπολη, στις φτωχογειτονιές του Κεράτιου Κόλπου. Τα βαποράκια του, οι περισσότεροι πομάκοι, επιλέγουν να περάσουν το ποτάμι από μονοπάτια που βρίσκονται κοντά στο χωριό Φυλαχτός ή από σημεία που βρίσκονται κοντά στο Μικρό Δέριο, το Μεγάλο Δέριο και τη Ρούσα. Αύριο, στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της έρευνας, θα σας δείξουμε τους τρόπους με τους οποίους οι λαθρέμποροι επιχειρούν να ξεγελάσουν τις αρχές στα ελληνοτουρκικά σύνορα. 5 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ, πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες στον δεύτερο αντιδραστήρα του εργοστασίου, δημιουργώντας έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια του συγκεκριμένου εργοστασίου, αλλά και γενικότερα. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 8 και 9 λεπτά χθες το βράδυ, την ώρα που τίθεται εκτός λειτουργίας για επισκευή ένας τρόβουλος του δεύτερου πυρηνικού αντιδραστήρα του εργοστασίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Σοβιετικού Υπουργείου Ατομικής Ενέργειας Γευγένη Ιγνατένκο, ενώ είχε αρχίσει η διαδικασία αυτή, ένας αυτόματος διακόπτης έθεσε και πάλι σε λειτουργία το στρόβιλο, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε ορισμένους αγωγούς και στη συνέχεια να ξεσπάσει πυρκαγιά. Χρειάστηκαν 60 οχήματα της πυροσβεστικής και 300 πυροσβέστες για να σβήσουν τη φωτιά 3 ώρες και 21 λεπτά αργότερα. Καταστροφές υπέστη το ταβάνι του δωματίου, 36 τετραγωνικά μέτρα του οποίου κατέρευσαν. Ο Γευγένη Γνατένκο ήταν κατηγορηματικός στη δήλωσή του. Δεν υπήρξαν θύματα, ούτε σημειώθηκε διαρροή ραδιενέργειας. Παρόμοια όμως ήταν και η διαβεβαίωση που δόθηκε από το Κέντρο Ραδιενέργειας και Πυρηνικής Ασφάλειας στη Φιλανδία, αλλά και την Παγκόσμια Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας στη Βιέννη. Τις συνθήκες του χθεσινού ατυχήματος θα εξετάσει η Κυβερνητική Επιτροπή που συγκροτήθηκε. Ο αντιδραστήρας και ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνομπίλ λειτουργεί τώρα κανονικά και με τους 3 αντιδραστήρες. Ο 4ος αντιδραστήρας σταμάτησε να λειτουργεί το 1986 όταν η πυρηνική καταστροφή προκάλεσε το θάνατο 32 ανθρώπων και ανάγκασε άλλους 116.000 να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αφού πρώτα έσπηρε τον δρόμο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ίσως το Τσερνομπίλ να μας επιφυλάσει και νέες εκπλήξεις στα ουκρανικά, άλλωστε Τσερνομπίλ σημαίνει πίκρα και φαρμάκι. Φθαίνει αύριο στην Αθήνα ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Ρόμπερτ Μοσμπάχερ, απεσταλμένος του Πρόεδρου Τζορτζ Μπους για συνομιλίες με την ελληνική κυβέρνηση. Την Τρίτη έρχεται στην Ελλάδα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγός Κόλιν Πάουελ. Και οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, καθώς και με τους αρμοδίους υπουργούς. Ο στρατηγός Πάουελ θα συναντηθεί επίσης με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη και το Λιτόχωρο. Να ρίξουμε τώρα μια ματιά στη διεθνή επικαιρότητα με την Άννα Μπούτου. Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ Cyrus Vance έφτασε στη Ιουγκοσλαβία, όπου από χθες το βράδυ λέγεται ότι 120 άτομα έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια σφοδρών συγκρούσεων στην Κροατία. Χιλιάδες κάτοικοι του Κάρλοβατς εγκατέλειψαν την πόλη έπειτα από επίθεση του στρατού. Επιθέσεις υπέστησαν επίσης το Πάκρατς, το Βουκοβάρ και το Βινκόφτσκι. Οι Κροάτες έλυσαν στο μεταξύ την πολιορκία του στρατοπέδου Μπορονγκάι στο Ζάγκρεμπ, αλλά δεν επέτρεψαν σε όλα τα οχήματα να αναχωρήσουν για τη Βοσνία, μέχρι να επιτραπεί ο ανεφοδιασμός με τρόφιμα και φάρμακα του Βουκοβάρ, που δεν έγινε ούτε και σήμερα, μιας και η πόλη βομβαρδίζεται συνεχώς. Εγχείρηση αφαίρεσης κακοήθους όγκου από το πνεύμονα ασθενούς έγινε στο Λίβερπουλ της Βρετανίας, που είναι πρωτοποριακή από την άποψη ότι η τομή στο στήθος φτάνει μόλις στα 2,5 εκατοστά αντί για 30 όπως συνήθως. Η εγχείρηση με τη μικροσκοπική τομή, που θυμίζει κλειδαρότρυπα, συντομεύει την περίοδο ανάρρωσης και μειώνει τον πόνο και τους κινδύνους των μεταγχειρητικών επιπλοκών. Η μεγάλη κόκκινη κοιλίδα στον πλανήτη Δία, που πιστεύεται ότι είναι ένας τεράστιος κυκλώνας που θα μπορούσε να καταπιεί ολόκληρη τη Γη, φαίνεται καθαρά σε αυτές τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες του Δία που τράβηξε το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα, όπου το πολιτικό θερμόμετρο θα αρχίσει να ανεβαίνει την εβδομάδα που μας έρχεται. Την Τρίτη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, θα δεχθεί τον πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Το ρεπορτάζ είναι του Χρήστου Μούρτζη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, την προσεχή Τρίτη στις 11 το πρωί θα δεχθεί τον πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Με τη συνάντηση αυτή κλείνει ο κύκλος των διαβουλεύσεων του πρόεδρου της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων.
Πάντως, μια κοινή σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με τις ηγεσίες των κομμάτων, με στόχο την αποκλιμάκωση της πολιτικής οξύτητας, δεν θεωρείται πιθανή. Ήδη η κυβέρνηση, δια του εκπροσώπου της, κ. Πολίδωρα, έχει χαρακτηρίσει συνταγματικά μετέωρη την ανάληψη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, μετά τη συνάντησή του με τον κ. Κωνσταντίνο Καραμαλή, έσπευσε να δηλώσει ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με την κυβέρνηση και ότι μόνη λύση είναι η προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγωρία ή εκλογές. Ο κ. Παπανδρέου εμένει στην άποψή του ότι συνένεση με τις δίκες δεν μπορεί να υπάρξει. Ενώ κοινή σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με τις ηγεσίες των κομμάτων θεωρείται ανέφικτη, η κυβέρνηση προτίθεται σύντομα να προκαλέσει συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κυρίως για το Κυπριακό και τις εξελίξεις στα Βαλκάνια. Πριν από λίγες μέρες, ο Αντένα βρέθηκε στα σύνορα Νοτιού και Βορείου Κορέας μετά από πληροφορίες ότι ο κομμουνιστής ηγέτης της Βορείου Κορέας, Κιμ Ιλ Σουνγκ, κατασκευάζει πυρηνική βόμβα. Ο Αντένα θα αποκαλύψει σήμερα και αύριο σε δύο συνέχειες ποιοι και πώς βοήθησαν τον Κιμ Ιλ Σουνγκ να προχωρήσει στην κατασκευή πυρηνικών βομβών και να γίνει ο Σαντάμ Χουσέιν της Βόρειας Ασίας. Το ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά ντοκουμέντα τα έφερε από εκεί ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημερώσεως του Αντένα, κ. Αλέκος Δίγας. Ο Αντένα, πρώτος στην άμεση ενημέρωση, όχι μόνο στα εσωτερικά γεγονότα αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις, βρέθηκε στη Βόρεια Ασία, στα σύνορα Νοτιού και Βορείου Κορέας, μετά από πληροφορίες που είχε και που επιβεβαιώθηκαν κατά τον πλέον επίσημο τρόπο ότι ο κομμουνιστής ηγέτης της χώρας αυτής, δηλαδή της Βορείου Κορέας, ο Κιμ Ιλ Σουνγκ, προχωρεί στην κατασκευή πυρηνικής βόμβας, απειλώντας έτσι την παγκόσμια ειρήνη. Ο Αντένα αποκαλύπτει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την απειλή του Κιμ Ιλ Σουνγκ, με συνεντεύξεις και ντοκουμέντα που τέθηκαν στη διάθεσή μας, καθώς αποκαλύπτει και εκείνους που προμήθευσαν σχέδια και μηχανήματα για την επεξεργασία του πλουτονίου. Σήμερα θα παρακολουθήσετε το πρώτο μέρος αυτής της διεθνούς αποκλειστικότητας και αύριο το δεύτερο μέρος. Μιλάμε με τον κύριο Κιμ Τσάνγκ Σουν, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου που μελετά τα προβλήματα της Βόρειας Κορέας εδώ στη Σεούλ, στη Νότια Κορέα. Είναι και ο πλέον αρμόδιος για να μας μιλήσει για ό,τι συμβαίνει σήμερα στη Βόρεια Κορέα. Κύριε Πρόεδρε, υπήρχαν και υπάρχουν διεθνώς πληροφορίες που έχουν επιβεβαιωθεί με αποδείξεις ότι η Βόρειος Κορέα ετοιμάζεται να γίνει μια πυρηνική δύναμη. Τι έχετε να μας πείτε για τις πληροφορίες αυτές? Μετά τον πόλεμο, αρχές του 1960, αυτοί άρχισαν να κάνουν πενταετές πρόγραμμα για τη χώρα τους. Τότε συμφώνησαν με τους Σοβιετικούς για οικονομική και στρατιωτική βοήθεια. Από τότε άρχισαν να εκπαιδεύουν 250 επιστήμονες για πυρηνική ενέργεια και τους έστειλαν στο Ινστιτούτο του Βούνα για εκπαίδευση. Στην περιοχή Γιον Πιόν είναι περίπου 2.400 επιστήμονες που ασχολούνται τώρα με την πυρηνική ενέργεια. Όπως είναι ο Σαντάμ Χουσέιν, είναι αφύσικος άνθρωπος, το ίδιο είναι και ο Κιμ Ιλ Σουνγκ. Μια τέτοια χώρα με πυρηνική δύναμη είναι μεγάλη απειλή για τον κόσμο και είναι μεγάλο πρόβλημα για έλεγχο. Ο Σαντάμ Χουσέιν και ο Κιμ Ιλ Σουνγκ έχουν τον ίδιο χαρακτήρα και απειλούν την ανθρωπότητα. Ο Κιμ Ιλ Σουνγκ θέλει να επιβληθεί και να κυριαρχήσει στο λαό του με αυτήν την πυρηνική δύναμη. Είναι πολύ δύσκολο να δεχθεί ο Κιμ Ιλ Σουνγκ στη Βόρεια Κορέα τη Διεθνή Επιτροπή για έλεγχο στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και να σταματήσει το απειλητικό του έργο. Οι Βορειοκορεάτες, ναι, πήραν από την Ευρώπη τα πρώτα συστήματα. Το 1984 πήραν από τη Γαλλία ένα παλιό σύστημα. Ο πρώτος φούρνος μηχανής, ο οποίος γιον είναι μικρός. Τότε, το 1984, πρωθυπουργός στη Βόρεια Κορέα ήταν ο Καβαν Τσάνγκ. Όπως αποκαλύπτουμε, υπάρχει ήδη ατομική βόμβα έτοιμη στη Βόρεια Κορέα και είναι έτοιμες να κατασκευαστούν 7 τουλάχιστον πυρηνικές βόμβες μέχρι το 1993. Η παγκόσμια ειρήνη λοιπόν διέρχεται άλλη μία μεγάλη κρίση. Από την παραμεθόριο περιοχή της Βόρειας με την Νότια Κορέα, Αλέκος Ρήγας για τον Αντένα. Και περνάμε στον καιρό. Εύη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα συνεχιστεί η καλοκαιρία. Εκτός από την ορατότητα που το πρωί στα επιρροητικά κατά τόπους θα είναι περιορισμένη, ο καιρός αύριο αλλά και τη Δευτέρα θα παραμείνει ζεστός, με λιακάδα και ελαφρό βορειαδάκι στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Για αύριο λοιπόν, σε όλη τη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις που κατά τόπους στα δυτικά και στα βόρεια θα είναι περισσότερες. Εξάλλου το πρωί η ορατότητα στα επιρροητικά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι νότιοι μέτρη μέχρι 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά βόρεια ασθενής μέχρι 5 μποφόρ και εδώ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα χθεσινά επίπεδα, με μέγιστη τιμή
στα υπηρετικά της κεντρικής και νότιας Ελλάδας στους 28 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές στους 25 και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Λίγη συννεφιά που κατά περιόδους θα είναι περισσότερη προβλέπεται αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς, ενώ το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 17 μέχρι 25 βαθμούς. Καλός θα είναι ο καιρός και στην Αττική, με το βοριαδάκι που η έντασή του δεν θα ξεπερνά στις ανατολικές περιοχές τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία που θα διατηρηθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί στην Αθήνα από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Ένας περίεργος επισκέπτης αναστάτωσε το πρωί την οικογένεια Ρώση και τα παιδιά της γειτονιάς στην οδό Αργυροκάστρου στην Αγία Παρασκευή. Δεν παίρνουμε την αστυνομία καλύτερα. Εγώ λέω να περάσουμε στο ζωολογικό κήπο. Εσείς τι θα κάνατε αν βλέπατε ένα πιθηκάκι στη βεράντα σας να σας κοιτά φοβισμένο? Φοβήθηκα εγώ, άρχισα να φωνάζω, ήρθαν οι γείτονες, τρέξτε, κάτι παράξενο συμβαίνει στο μπαλκόνι, αυτή ήταν η ιστορία. Και μετά ειδοποίησα εσάς. Έτσι όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή, μου θυμίζει από τα γκρέμλιν, από έτσι περίεργο πράγμα. Ναι, φοβήθηκα, τρομακτικό, πάρα πολύ τρομακτικό. Και ενώ παιδιά και μεγάλοι χαζεύουν τον επισκέπτη, κάποιος πρέπει να βρει το θάρρος να τον πιάσει και να τον βάλει σε ένα κλουβί μέχρι να έρθει η αστυνομία. Τελικά το κλουβί δεν μας χρειάστηκε γιατί ο κατοχός του βρέθηκε μέσα στη φασαρία. Μ' αρέσει που το τραβάς την ουρά, έτσι. Έτσι, άμα θα το πιάσεις από εκεί, δεν πήγε. Πώς το λένε. Και έτσι ο Μίκο, το πιθηκάκι από τη Βραζιλία, ξαναβρήκε την αγκαλιά της μαμάς του. Ίσως ζήλεψε και λίγο τον Τόμ Σόγερ. Και σε εκεί να συνεχίσουμε τα νέα του Αντένα με την αθλητική ενημέρωση στο στούντιο ο Στέφανος Χίος. Καλησπέρα. Στέφανε, καλησπέρα. Είχαμε μια έκπληξη στο μπάσκετ σήμερα, έτσι. Λοιπόν, στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 71-68. Σημαντικό αποτέλεσμα. Και ο ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, το μεσημέρι με 79-66. Έχουμε και άλλο μπάσκετ όμως, έτσι. Βεβαίως. Ευνοϊκή λοιπόν για τον Άρη ήταν η κλήρωση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ που έγινε το απόγευμα στο Μόναχο. Ο ΠΑΟΚ πέρασε ανεφαγόνος στους 12, ενώ ευνοείται και ο Πανιώνιος. Ο Ανδρέας Δημάτος μας ενημερώνει αναλυτικά. Στον πιο εύκολο θεωρητικά όμιλο κληρώθηκε να αγωνιστεί ο Άρης και ελπίζει βάσιμο ότι θα καταλάβει μία από τις τέσσερις πρώτες θέσεις βαθμολογίας για να συμμετάξει στα play-off που οδηγούν στην πρόκληση στο Final Four που θα διεξαχθεί 14 και 16 Απριλίου στην Κωνσταντινούπολη. Στον πρώτο όμιλο, Μπανταλώνα, Μάες Πίλς, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Κομοντόρ Εντενχέλντερ, Παρτιζάν Βελιγραδίου, Φίλιπς Μιλάνου, Εστουντιάντες και Άρης. Και στο δεύτερο όμιλο, Κάλεφ Ταλίν, Μπαρσελόνα, Τσιμπόνα Ζάγκρεπ, Αντίπ, Μακάμπι, Σλόμποντα Νταλμάτσια Σπλιτ, Φωνόλα Καζέρτα και Κνόρ Μπολόνια. Στο ευρωπαϊκό κύπελο, ο ΠΑΟΚ πέρασε άνευ αγώνος σε έναν από τους δύο ομίλους των 6 που θα προκύψει μετά από νέα κλήρωση, ενώ ο Πανιώνιος για να προκριθεί στους 12 πρέπει να αποκλείσει τον πεζοπορικό. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην Αθήνα στις 29 Οκτωβρίου και η Ρεβάνη στις 5 Νοεμβρίου. Η ΑΕΚ νίκησε το απόγευμα τον Αθηναϊκό με 3-2 στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας για την 6η αγωνιστική του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Ο Νίκος Χαραλαπόπουλος περιγράφει τα γκολ του αγώνα. Γίνεται ένα λάθος, η μπάλα χτυπάει στο πόδι του Θεοδωράκου, Μπατίστρα έτοιμος για το 1-0, το πραγματοποιεί. Πάλι ο Σαργκάνης σε ένα άτυχο βολέ. Η μπάλα από τον Παπαϊωάννο για τον Σαβέσκι. Θα γυρίσει την μπάλα ο Γιουγκοσλάβος. Ναι, τη γυρίζει, εκεί από ο Δημητριάδης, η κεφαλιά και το 2-0. Μπατίστα κοντά του ο Θεοδωράκος. Μπατίστα. Η μπάλα βρίσκει στο χέρι και το πέναλτι. Ναι, ναι, το πέναλτι. Δημητριάδης απέναντι στον Σαργκάνη. Πλασάρει τον τερματοφύλακα και το δεύτερο γκολ του Δημητριάδη στο σημερινό παιχνίδι. Πολύ ωραία περνάει τον Τζαλακώστα η μπάλα, μόνος του με το Μίνο, τον αποφεύγει, πλασάρει, η μπάλα βρίσκει στο χέρι και το πέναλτι. Συμπληρώθηκαν 60 λεπτά παιχνιδιού, ο Αθηναϊκός κοντά στο πρώτο γκολ, 3-1. Τζαλακώστας, Θεοδωράκος, τον Καπουράνη που δεν είναι σε θέση offset, Καπουράνης κάνει το σουτ και γκολ. Αυτά ήταν τα νέα του Αντένα. Στις 8.30. Που δεν ήταν στις 8.30. Που ετοίμασαν οι δημοσιογράφοι, σκηνοθέτες και οι τεχνικοί του σταθμού μας. Αμέσως τώρα μπορείτε να δείτε την ελληνική κωμωδία Δεσποινής Διευθυντής με την Τζένι Καρέζη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Οι νυχτερινές μας ειδήσεις στη μία με τον Δημήτρη Στάμου. Κυρίες και κύριοι, από την Τζέλα Παυλάκου και από μένα, ευχές για ένα όμορφο σαββατιάτικο βράδυ. Γεια σας.